πρωτοφανείς εικόνες στο κέντρο της Λάρισας. Ο ιστορικός, όπως τον χαρακτηρίζουν, Χιονιάς, κάλυψε τα πάντα στην πόλη. Έκλεισαν σχολεία και καταστήματα. Απαγορεύτηκε η κίνηση των φορτηγών. Διακόπηκαν δρομολόγια των τέλ. Για πέμπτη μέρα η κίνη παραμένει αποκλεισμένη. Χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό, με τους κατοίκους να εκλιπαρούν για βοήθεια. Ζητάμε τη βοήθειά σας. Είμαστε άνθρωποι, έχω άνθρωπο. Ο άντρας μου είναι άρρωστος. Κλινήρης. Πώς να τον βοηθήσω? Από την Παρασκευή είναι αυτή η κατάσταση. Κάθε μέρα χιονίζει. Εγκλωβισμένοι στα σπίτια μας μέσα, δεν μπορούμε να βγούμε. Ηλικιωμένοι άνθρωποι έμειναν για μερόνυχτα εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους, χωρίς ρεύμα για να ζεσταθούν και χωρίς νερό για να πληθούν. Μόνος μου έγκλειστος 4-4,5 μέρες. Ρεύμα δεν υπήρχε για τίποτα, ούτε ασφαλότερη, και είχα παγώσει. Λιώνουμε χιόνι, να μπορέσουμε λιγάκι να κάνουμε να πληθούμε τοπικά, να τη βγάλουμε. Επιστρατεύτηκε ελικόπτερο Σικόρσκι του πολεμικού ναυτικού για να απεγκλωβίσει ένα ζευγάρι το οποίο μεταφέρθηκε στο Μαραθώνα. Η ώρα είναι 10 το πρωί. Βρισκόμαστε στην παραλία της Κύμης και αυτή τη στιγμή ευστηροφόρος πυροσβεστικής επιχειρεί για τη διάσωση ενός ηλικιωμένου. Το χιόνι έφτασε τα 2,5 μέτρα. Απέκλεισε εισόδους σπιτιών, έθαψε δεκάδες αμάξια, εξαφάνισε δρόμους. Είμαι κάτοικος εδώ στην Κύμη και χιόνι τόσο πολύ δεν έχω δει ποτέ μου στη ζωή μου. Απροσπέλαστο και το νοσοκομείο της Κύμης παρά τις προσπάθειες των εργαζομένων του ΕΚΑΒ να απομακρύνουν το χιόνι. Το μεσημέρι έφτασε κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού και προμήθευσε με κουβέρτες και φάρμακα τους κατοίκους της περιοχής. Είχαμε αποκατάγματα, ευτυχώς σχετικά ελαφριά. Είχαμε δύσπνοιες, είχαμε νευροπαθή, ο οποίος έπρεπε να διακομιστεί σχετικά επιγόντως. Σε απόγνωση και οι κάτοικοι στη Σκόπελο και την Αλόνισο από την πρωτοφανή κακοκαιρία που σαρώνει τα δύο νησιά των Σποράδων. Για πέμπτη μέρα παραμένουν και αυτά χωρίς ρεύμα μετά τις ζημιές που προκάλεσε χιονοθύελλα στον υποσταθμό της ΔΕΗ στην περιοχή της Γλώσσας. Τα 3 μέτρα έφτασε το χιόνι στην Αλόνισο, με πολλά χωριά να παραμένουν αποκλεισμένα παρά τις προσπάθειες των εξονιστικών μηχανημάτων. Μέχρι και όχημα της πυροσβεστικής που προσπαθούσε να απομακρύνει άλλα ακινητοποιημένα οχήματα εγκλωβίστηκε από τον χιονιά. Από τον Ιανουάριο του 1963, 54 ολόκληρα χρόνια είχαν να καταγραφούν τόσο χαμηλές θερμοκρασίες στη Θεσσαλονίκη. Βρισκόμαστε στην οδό Τσιμισκή, σε ένα από τους πιο κεντρικούς και πιο εμπορικούς δρόμους της πόλης. Και όπως μπορείτε να δείτε, οι επαγγελματίες καθαρίζουν τα πεζοδρόμια με φαράσκια και σκούπες. Είχε πολλά χρόνια να χιονίσει, αλλά τα πεζοδρόμια δεν ρίξαν ούτε στο κέντρο. Σκέψου τι γίνεται στις άκρες, έτσι. Οι κάτοικοι της πόλης απέφυγαν σήμερα να μετακινηθούν μετά το απίστευτο, πολύ ωραίο ποτηλιάρισμα που έζησαν χθες. Αυτή είναι η απόλυτη του Δημάρχου. Για ό,τι κακό συνέβη στο κρατικό μηχανισμό. Θα κάνω μια ιδέα να δω τι δεν πήγε καλά, αν δεν πήγε καλά κάτι. Ο σχεδιασμός ήταν ανύπαρκτος. Η πόλη παγιδεύτηκε για πάρα πολλές ώρες. Εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας ταλαιπωρήθηκαν. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και ο νομός Εύρου. Χωριά στο Δημότυχο παραμένουν αποκλεισμένα με την υδροδότηση να διακόπτεται για ώρες. Ισχυρές χιονοπτώσεις πλήττουν από τα ξημερώματα και την Ήπειρο, με τα χιονιστικά να καθαρίζουν τους δρόμους και μέσα σε λίγα λεπτά να ξαναγεμίζουν με χιόνι. Κάποιοι πάντως είπαν να το διασκεδάσουν όσο μπορούν, κάνοντας σκι στους κατάλευκους δρόμους της πόλης. Στη Μυτιλίνη κατέρευσε το θέατρο στο αναγνωστήριο Αγιάσου. Η σκεπή του θεάτρου δεν άντεξε το βάρος του χιονιά, καταστρέφοντας καλώδια, σωλήνες, σοβάδες και γυψοσανίδες. Παρά τα τεράστια προβλήματα που έχει προκαλέσει η σφοδρή κακοκαιρία των ημερών, τα χιόνια έχουν καλύψει και περιοχές που σπάνια πιάνει χιόνι, όπως στην παραλία της Πάργας ή και στο Ναύπλιο, όπου το κάστρο του Παλαμιδίου, οι σκεπές των σπιτιών, ακόμα και το γήπεδο ποδοσφαίρου της περιοχής καλύφθηκαν με χιόνι.